Οι ομορφιές της ζωής είναι παντού. Είναι στη φύση. Θα τις ανακαλύψεις σε μια βόλτα με το αυτοκίνητο. Σε ένα ραντεβού για καφέ στην πόλη. Σε μια στιγμή που κάτι θυμήθηκες ή κάτι είδες. Σε ένα χαμόγελο, σε μια ματιά. Ακόμη και σε έναν δύο. Οι ομορφές ιδέες δεν βρίσκονται στα βιβλία. Τις ανακαλύπτεις στο δρόμο, στην καθημερινότητα. Σε όλα εκείνα τα σημαντικά ή τα ασήμαντα που σε κάνουν να νιώθεις ζωντανός. Που σε κάνουν να νιώθεις eventful. Baby shower είναι η νέα μόδα για τις μέλουσες μανούλες. Μας έρχεται από το εξωτερικό και γίνεται συνήθως λίγες ημέρες πριν τη γέννηση του μωρού, προκειμένου να μαζέψει η μέλουσα μαμά τα δωράκια της για το νεογέννητο. Πολλές φορές το οργανώνουν φίλες σαν surprise party για την έγκυο φίλη τους. Όπως και να έχει πάντως, τα baby shower parties ήρθαν για να δώσουν χαρά. Στη σημερινή μου αναζήτηση, το Bon Bon Studio και η Νάνση Γιάννου με υποδέχτηκαν σε έναν καταπληκτικό χώρο, τον Πολυχώρο Λόλου. Σε ένα baby shower party με πινελιές του Σωμών και του Γαραμάν. Η βόλτα μου έχει ήδη ξεκινήσει και ο προορισμός μου καταπληκτικός. Το baby shower ουσιαστικά μας έρχεται από την Αμερική. Είναι μία πρόσκληση της μέλουσας μαμάς στις φιλενάδες της να έρθουν να τη δουν στο σπίτι, να φέρουν τα πρώτα δώρα του μωρού και με την ευκαιρία ότι μετά μπορεί να κάνουν και άλλες 40 μέρες να τη δούνε και να τις πούνε τις ευχές τους. Επιλέξαμε παστέλ χρώματα, Βεραμάν και Σωμών, έτσι απαλά χρώματα, χωρίς να το θεματοποιήσουμε τόσο πολύ για αγόρι, για κορίτσι. Έχουμε κάνει ένα τραπέζι λοιπόν με κάποια γλυκά από το Cake Wish. Μας έχει φτιάξει πάλι θεματικά στα χρώματά μας, γλυκάκια, cupcakes, cake pop στην τούρτα. Όλα αυτά τα έχουμε συνοδεύσει με κάποια γραφιστικά από τα χωνάκια μας μέχρι τα καρτελάκια των γλυκών από το Αν Αγαπάς, όπου επίσης μας έχει δώσει και κάποια μιας χρήσης πιατάκια, ποτηράκια, ώστε να μην μπει μετά στη διαδικασία του πλησίματος η μαμά. Επίσης υπάρχουν στο τραπέζι δωράκια, διάφορες ιδέες για δώρα, από ραφτά μαξιλάρια από το Infinite Tales, καδράκια από το Bon Bon Studio, διάφορες ιδέες για το δωμάτιο του παιδιού, γυρλάντες πολύ ωραίες. Υπάρχουν και δωράκια που φέρνουν οι φίλες στη μαμά, διάφορα φορμάκια σε μορφή cupcake, σε μορφή πετσετάκια από το First Time Mommy και όλα αυτά δίνουν και το χρώμα και το στυλ που θέλουμε να δώσουμε στο baby shower. Όλα τα αξεσουάρ, τραπεζομάντιλα, runner και πιατέλες είναι από το Zara Home, τα φανάρια μας. Και γενικά κι εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι άλλο σας αρέσει, δηλαδή μια μαμά μπορεί να έχει κάποιες πολύ ωραίες πιατέλες που μπορεί να χρησιμοποιήσει και όλο μαζί να το σετάρει πάντα στα χρώματα και στο στυλ που έχει επιλέξει να το κάνει. Αν θέλετε κι εσείς να οργανώσετε ένα καταπληκτικό baby shower, δεν έχετε παρά να μπείτε στο eventful.gr για να βρείτε και να συμβουλευτείτε τους δικούς μας. Ποιος δεν θα ήθελε να χαθεί σε μία χώρα φωτεινή, φανταστική, σε μία χώρα ξεγνιασιάς και περιπέτειας. Επόμενος σταθμός μου, Neverland, η χώρα του ποτέ, ναι ακριβώς. Φτάνεις, παρκάρεις και ελπίζεις να έρθει από ψηλά εκεί ο Peter Pan και να πετάξετε μαζί μακριά, πολύ μακριά. Προορισμός, κτήμα Αεροφύλη, ένα φανταστικό πραγματικά κτήμα, εδώ που γίνονται πολλά πράγματα στη Βαρυπόμπη. Εκεί κάτι γίνεται σήμερα, κάτι μαγικό. Με περιμένουν νεράιδες, πειρατές, ο Peter Pan φυσικά, η Wendy, πολύ νεραϊδόσκονη και φυσικά όλοι οι πειρατές. Εδώ έχουμε πάρτι. Αυτό που αντίκρισα με συνεπήρε πραγματικά παντού στοιχεία από το αγαπημένο μας παραμύθι που ξετρελαίνει ακόμη και τώρα μικρούς αλλά και μεγάλους.
από το candy bar μέχρι και το φαγητό, όλα σε πλήρη αρμονία με το θέμα. Cake pops του Peter Pan, τα donuts της Wendy, μπισκότα των πειρατών, τα cupcakes με τον κροκόδιλο και φυσικά πολλές τούρτες, πολλά γλυκά. Ήθελα να ξεκινήσω να δοκιμάζω τα πάντα και να μην τελειώσω Neverland. Έχουμε κι άλλα όμως. Για έλατε μαζί μου. Το Outstanding έχει βασιστεί σε αυτό το καρότσι, ένα ξύλινο καρότσι, και ο στόχος του είναι να μεταμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε εκδήλωσης σε διαφορετικά πράγματα. Κάποιες ιδέες έτσι που έχουμε και συνήθως κάνουμε είναι να γίνει ένα stand λεμονάδας, ένα το οποίο μπορεί να έχει την κλασική λεμονάδα ή οτιδήποτε άλλο εφάνταστο μπορούμε να σκεφτούμε. Το σημερινό μας θέμα, που είναι ο Peter Pan και η χώρα του ποτέ, έχουμε προσπαθήσει να δημιουργήσουμε το δάσος, που είναι και το βασικό θέμα του Peter Pan. Οπότε, αντί για τα βασικά που χρησιμοποιούμε, παράδειγμα την κλασική τέντα που βάζουμε στο στάν μας, έχουμε δημιουργήσει μία τέντα, η οποία είναι φτιαγμένη από κυσούς και από διάφορα έτσι, πρασινάδες. Ουσιαστικά έχουμε κάνει ένα lemonade stand, έχουμε τη λεμονάδα εδώ, τα μπουκαλάκια, τα γυάλινα τα οποία έχουμε διακοσμήσει με φτερά και χρωματιστά χάρτινα καλαμάκια, ποτηράκια χάρτινα, οι αποχρώσεις που έχουν χρησιμοποιήσει είναι το πράσινο, το κόκκινο και το λιλά, και έχουμε και κάποια έτσι ζαχαρωτά για τα παιδάκια. Ώρα για παιχνίδι. Και τι παιχνίδι, πειρατικό. Είναι ένα απίθανο κυριακάτικο πρωινό και τα αδερφινάκια έχουν έρθει για να προσφέρουν ένα παιδικό πάρτι. Κάποιοι ακούν Peter Pan, όπως θα ακούτε ίσως. Προσφέρουμε παιδικά πάρτι θεματικά, προσφέρουμε παιδικά πάρτι με δραστηριότητες, προσφέρουμε παιδικά πάρτι με θεάματα. Με λίγα λόγια, προσφέρουμε ό,τι επιθυμούν τα παιδιά, ό,τι ονειρεύονται τα παιδιά και φυσικά ό,τι μπορούν να υποστηρίξουν και οι γονείς. Από αναλώσιμα μέχρι παροχή υπηρεσιών. Δηλαδή από πιατάκια, ποτηράκια με το ειδικό θέμα που ακόμη και αν δεν υπάρχει στην αγορά το κατασκευάζουμε, μέχρι πλήρη απασχόληση με animation, με θεάματα, με κατασκευές, με ό,τι θέλετε. Υπάρχουν ειδικά προγράμματα για παιδάκια ειδικών ικανοτήτων, υπάρχουν προγράμματα για παιδιά πολύ μικρά, υπάρχουν προγράμματα για παιδιά teenager, υπάρχουν αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ρώσικα, γεωργιανά. Έχουμε πλέον, ναι, αφού η Αθήνα πλέον είναι πολύ πολυπολιτισμική, έτσι είναι και τα δερφινάκια. Εφόσον ο χώρος μας βοηθούσε, γιατί μας βοηθούσε πολύ ο χώρος, στήσαμε ένα θεματικό φουσκωτό, όπως βλέπετε η φουσκωτή γαλέρα. Έχουμε φέρει τον Κάπτεν Χουκ και τον Peter Pan, που ήδη έχουν ξεκινήσει προγράμματα δραστηριοτήτων. Έχουμε φέρει εργαστήρια, όπου τα παιδιά θα φτιάξουν τα σπαθιά τους, τα μάτια τους, τα φτερά τους, αν είναι Wendy κλπ. Και έχουμε φέρει διάφορα προγράμματα γνώσεων κάτω από ένα μικρό θεατρικό που είναι οι πειρατές της αριθμητικής που σε λίγο θα φανεί. Είναι ένα μικρό θεατρικό. Η απασχόληση non-stop μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 5 ώρες. Η στιγμή του ανεφοδιασμού έφτασε. Καλώς ήρθατε στη χώρα του ποτέ.
Εμείς σαν Εύβοιος των Catering βάλαμε όλη μας τη φαντασία και θέλουμε κι εσείς να ταξιδέψετε σε αυτήν. Φτιάξαμε ένα μπουφέ για εσάς και για τους μικρούς σας φίλους και αν θέλετε, ελάτε να σας ξεναγήσουμε. Για το πάρτι του Peter Pan έχουμε φτιάξει το μεγάλο θησαυρό, έχουμε φτιάξει τα καραβάκια hot dog, έχουμε φτιάξει το μεζεδάκι της Tinker Bell, το ραβδάκι μας, τσικλικλόγκ, και έχουμε φτιάξει τα energy rolls του Peter Pan, το οποίο μπορεί να το τρώνε μικροί μας φίλοι και να παίρνουν δυνάμεις και να ταξιδεύουν στο χώρα του ποτέ. Το Εύγιστον έχει να κάνει διάφορες προτάσεις. Βέβαια, σε συζήτηση με τον πελάτη που θέλει να διοργανώσει μια εκδήλωση, συζητάμε το θέμα που θέλει και από εκεί και πέρα προτείνουμε εμείς και ο σεφ κάποια εδέσματα πάνω σε αυτό το θέμα. Από ένα catering πρέπει να αναζητάτε την ποιότητα. Το Εύγιστον Catering μπορεί να σας εξασφαλίσει αυτή την ποιότητα, διότι χρησιμοποιούμε αγνά υλικά, τηρούμε τις προϋποθέσεις ISO HASP, 22.000 και προσπαθούμε σε ένα προσιτό κόστος να έχουμε την καλύτερη ποιότητα και σαφώς και ποσότητα για να χορτάσουν οι μικροί μας φίλοι. Εσύ να οργανώσεις ένα καταπληκτικό Peter Pan Neverland Party, δεν έχεις παρά να μπεις στο eventful.gr και να συμβουλευτείς τους ειδικούς μας.